Λόγος 17ος Ιωάννου της Κλίμακος περί αναισθησίας, δια την έκρωση της ψυχής και δια τον θάνατον του νου πρώτου σωματικού θανάτου. Η αναισθησία και στα σώματα και στις ψυχές είναι απονεκρωμένη αίσθηση, η οποία από χρονία ασθένεια και αμέλεια κατέληξε να αναισθητοποιηθεί. 2. Η αλαλγησία είναι πολυκερισμένη και μονιμοποιημένη αμέλεια, ναρκωμένη σκέψης, γέννημα των προλήψεων, είναι παγίδα της πνευματικής προθυμίας, βρόχος της ανδρείας, άγνοια της κατανήξεως, θύμα της απογνώσεως. Είναι μητέρα της λύθης, λησμοσύνης του Θεού και των εντολών του και εν συνεχεία θυγατέρα της ειδικής της θυγατέρας. Είναι ακόμη απόκρουσης από την ψυχή του φόβου του Θεού. 3. Ο ανάλγητος είναι άφρον φιλόσοφος, είναι αυτός που εξηγεί το θέλημα του Θεού στους άλλους προς η δική του κατάκριση. Αυτός που φιλολογεί εις βάρος του εαυτού του, αυτός που είναι τυφλός και διδάσκει τους άλλους πώς να βλέπουν. Ομιλεί στους άλλους για τη θεραπεία του τραύματός των, ενώ συνεχώς ερεθίζει και χειροτερεύει το ειδικό του. Ομιλεί εναντίον του πάθους και συνεχώς τρέφεται με όσα το προκαλούν. Εναντίον του πάθους προσεύχεται και αμέσως πέφτει να το ικανοποιήσει. Ικανοποιώντας το εξοργίζεται κατά του εαυτού του και δεν εντρέπεται τα λόγια του ο ταλέπορος. Άσχημα κάνω φωνάζει και με ευχαρίστηση επιμένει στην αμαρτία. Το στόμα προσεύχεται εναντίον του πάθους, ενώ το σώμα υπέρ αυτού αγωνίζεται. Περί θανάτου φιλοσοφεί και συμπεριφέρεται σαν αθάνατος. Για το χωρισμό στενάζει και σαν να είναι αιώνιος αμελή και νιστάζει. Ομιλεί για την εγκράτεια και δίδει αγώνες για τη γαστριμαργία. Μακαρίζει την υπακοή και πρώτος αυτός παρακούει. Επενήτουσα προσπαθείς και δεν εντρέπεται να μείνει κακή και να φιλονική για ένα κουρέλι. Παρασυρώμενος στην οργή, πικραίνεται και εν συνεχεία οργίζεται πάλι επειδή πικράθηκε. Και έτσι προσθέτει ήττα στην ήττα χωρίς να το αισθάνεται. Διαβάζει για την κρίση και αρχίζει να χαμογελά. Για την καινοδοξία και καινοδοξεί την ώρα της αναγνώσεως. Αποστηθίζει λόγους περί αγρυπνίας και πάρευτης καταβυθίζεται στον ύπνο. Εγκομιάζει την προσευχή και την αποφεύγει σαν μαστίγιο. Μόλις χορτάσει φαγητό μετανοεί και ύστερα από λίγο τρώγει και χορταίνει περισσότερο. Μακαρίζει τη σιωπή και την εγκομιάζει με πολυλογία. Διδάσκει περί πραότητος και πολλές φορές οργίζεται την ώρα της διδασκαλίας. Μόλις συνήλθε από το σφάλμα του, εστέναξε και αφού κούνησε το κεφάλι, πάλι υπέκυψε στο πάθος του. Κατηγορεί το γέλιο και χαμογελαστός διδάσκει περί πάνθους. Κατηγορεί πολύ εμπρός σε άλλους τον εαυτό του ως καινόδοξο και με την κατηγορία αυτή κοιτάζει να προσπορήσει τον εαυτό του δόξα. Με εμπάθεια ατενίζει στα ευηδή πρόσωπα και ομιλεί περί σοφροσύνης και αγνότητος. Επενεί τους ερημίτας και τους ησυχαστάς, ενώ περνά καιρό του, τον καιρό του στον κόσμο και αντιλαμβάνεται ότι εξευτελίζει έτσι τον εαυτό του. Επενεί και δοξάζει τους ελεήμονες, αλλά υβρίζει τους φτωχούς. Πάντοτε γίνεται κατήγορος του εαυτού του, αλλά να συνέλθει δεν θέλει. Για να μην υπό δεν μπορεί. 4. Έτυχε να είδω πολλούς τέτοιους που εδάκριζαν, ακούοντας περί θανάτου και περί της φοβεράς κρίσεως, και με τα δάκρυα ακόμη στα μάτια έτρεχαν γρήγορα στην τράπεζα και δοκίμασα θαυμασμό πως κατόρθωσε η δέσποινα αυτή και ο ζωθήκη, δηλαδή η κοιλία, δυναμωμένη από την πολλή αναλγησία, να κατατροπώσει και το πένθος ακόμη. 5. Με τη μικρή γνώση και την ικανότητα που διαθέτω απεγύμνωσα τις δολιότητες και τις πληγές της πετρόδους αυτής και αποκρύμνου και μανιώδους και ανοήτου αναισθησίας. Δεν έχω διάθεση να φιλόλογο περισσότερο εις βάρος της. Όποιος όμως δύναται με τη βοήθεια του Κυρίου να παρουσιάσει από πείρα και δοκιμασία κατάλληλα φάρμακα για τις πληγές αυτές, ας μη διστάξει να το κάνει. Εγώ δεν το θεωρώ εντροπή να προβάλλω αδυναμία, αφού είμαι τόσο πολύ εχμαλωτισμένος από αυτήν. Αλλά ούτε και τις δολιότητές της και τα τεχνάσματά της κατόρθωσα να καταλάβω μόνος μου, παρά μόνο αφού κάπου την συνέλαβα και την εκράτησα δια της βίας και την εβασάνισα και την εμαστίγωσα με το μαστίγιο του θείου φόβου και της αδιαλείπτου προσευχής
την ανάγκασα να ομολογήσει όσα προανέφερα. Μου φαινόταν δε ότι έλεγε τυραννική και κακούργος. Οι ειδικοί μου σύντροφοι, ενώ βλέπουν νεκρούς, γελούν. Ενώ παρίσταται στην προσευχή, είναι εξ ολοκλήρου πετρώδης και σκληρή και σκοτεινή. Ενώ αντικρίζουν την Αγία Τράπεζα, μένουν ανέστητοι. Ενώ μεταλαμβάνουν από τα Άγια Δώρα, είναι σαν να ηγεύθησαν απλώς ψωμί. Εγώ όταν τους βλέπω να κατανήσονται, τους καταγελώ. Εγώ έχω μάθει από τον πατέρα που με γέννησε να φωνεύω ό,τι καλό γεννάται από την ανδρεία της ψυχής και τον ευσεβή πόθο. Εγώ είμαι μητέρα του γέλωτος. Εγώ τροφός του ύπνου. Εγώ φίλη του χορτασμού. Εγώ όταν ελέγχομαι δεν πονώ. Εγώ είμαι σφιχτά αγκαλιασμένη με την ψευδοευλάβεια. Κατάπληκτος δε εγώ από τα λόγια αυτής της παράφρονος ερωτούσα το όνομα αυτού που την εγέννησε και εκείνη μου απήντησε. Εγώ δεν έχω μία μόνο γέννηση. Η δε και ο φόρησής μου είναι κάπως ποικίλη και άστατη. Εμένα ενδυναμώνει ο χορτασμός της κοιλίας. Εμένα με αύξησε η πολυκαιρία. Εμένα με έχει παγιώσει η κακή συνήθεια. Και όποιος την απέκτησε ποτέ δεν πρόκειται να απαλλαγεί από μένα. Εάν μελετάς επίμονα και με πολλή αγρυπνία την αιώνια κρίση, ίσως με κάνεις να χαλαρώσω λίγο. Κοίταξε από ποια αιτία γεννόμαι σε σένα. Δεν έχω σε όλους την ίδια αιτία και αγωνίζω εναντίον της μητέρας μου αυτής να προσεύχεσαι συχνά στους τάφους, ζωγραφίζοντας ανεξίτηλα την εικόνα τους στην καρδιά σου. Εάν μάλιστα αυτής δεν ζωγραφιστεί με το χρωστήρα της νηστείας, δεν πρόκειται να με νικήσεις εις τον αιώνα.